Βέβαια, όταν θα τελειώσουν τα χρήματα, γιατί φοβούμαι όταν θα τελειώσουν πάρα πολύ σύντομα, να υπάρξει η ροή από πλευράς, συνεχής ροή από πλευράς πολιτείας, ώστε να μην αρχίσουν πάλι παράπονα, για τα οποία βέβαια δεν θα ευθύνεται η νομαρχία. Πρέπει να πω ότι έχουμε γύρω στις 6.500 προς το παρόν κλήσεις για αυτοψία. Και στις πρώτες να τελειώσουμε με τα επιδόματα, κυρία Μεσβέα. Πρώτα θέλω να ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος είναι άστεγος και την ώρα που κατάφερε να βγει από το σπίτι του, δεν έχει πάνω του, δεν κατάφερε να πάρει μαζί του ούτε την ταυτότητά του, ούτε οποιοδήποτε πιστοποιητικό, πώς θα διασφαλιστεί ότι θα πάρει το επίδομά του? Κύριε Παυλόπουλε, είναι στιγμές πολύ δύσκολες. Διότι καταλαβαίνω ότι για να πάρει το επίδομα πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του, τουλάχιστον για πιστοποιητικό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πράγματι είναι στιγμές πολύ δύσκολες. Όμως, επισημαίνω, γιατί έχουμε πολλά κρούσματα και θα έχουμε πολλά περισσότερα, να υπάρξει μια έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων από πλευράς κυβέρνησης. Διότι φοβούμαι ότι ο προϋπολογισμός του έτους δεν θα φτάσει εάν παρισφρήσουν οι γνωστοί που εκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις σε αυτή την, την ανάσα ζωής για τα πρώτα έξοδα, παρισφρήσουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε τέτοιες καταγγελίες? Έχουμε. Που λένε τι? Έχουμε καταγγελίες για τις αυτοψίες. Για την, που λένε τι συγκεκριμένα? Ήδη έχει βγει ένα δελτίο τύπου από την νομαρχία ότι όλες οι καταγγελίες περί αιτήσεως αποζημιώσεως από τους μηχανικούς μας είπαν ότι ζητήσανε χρήματα για να κάνουν την αυτοψία γρήγορα ή με όποια άλλη διευκόλυνση για να πάρουν οι κάτοικοι τις 200.000. Να χαρακτηρίσουν, να χαρακτηρίσουν δηλαδή ψευδώς ένα σπίτι ως κατεδαφιστέο ή ως επικίνδυνο, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποιο το επίδομα. Ναι, έχουμε καταγγελίες. Γι' αυτό ζητήσαμε και κάναμε, εμείς αμέσως κάναμε δελτίο τύπου. Θεωρώ ότι στα συνεργεία νομαρχιών ΠΕΧΟΔΕ και Δήμων δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τέτοιο κρούσμα. Πιθανόν όμως να υπάρχουν ειδικοί που κάνουν αυτές τις ενέργειες. Επομένως πρέπει να δούμε τι διαδικασίες πιο διαφανείς και πιο καλύτερες μπορεί να διασφαλιστεί γίνουν, η διαδικασία. Διότι σας είπα, δεν μπορεί η πρόνοια να αρνηθεί το επίδομα όταν προσκομίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία. Και βέβαια το θέμα της ταυτότητας πράγματι είναι ένα πρόβλημα. Ακούγεται πάντως εντελώς οξύμορο αυτό, να πάει κάποιος να πληρώσει πόσα χρήματα άραγε να λαδώσει έναν μηχανικό για να πάρει 200.000 δραχμές. Καταρχήν πρέπει να πω ότι θεωρώ απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες καταγγελίες για τους μηχανικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ σημαντικό έργο, και μιλώ βέβαια για τους ανθρώπους των νομαρχιών, του ΠΕΧΟΔΕ και των Δήμων, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει, κύριε Παυλόπουλο, και επειδή φοβούμαι ότι μπορεί περνώντας ημέρες θα έχουμε τέτοια κρούσματα, θα πρέπει η πολιτεία ίσως να βοηθήσει εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή διεκπεραίωσης των, των επιδομάτων, ώστε να διασφαλιστεί, να μας διασφαλίσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι η νομαρχία δεν μπορεί να πάρει απόφαση να πει δεν πειράζει χωρίς ταυτότητα, δεν πειράζει χωρίς δήλωση. Με καταλαβαίνετε δηλαδή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η νομαρχία, θα και μια πάντως και είναι και στο στόχαστρο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική η νομαρχία. Επιμένετε σε αυτό? Ναι, επιμένω, κύριε Παυλόπουλε. Μου είπατε πριν ότι το κλείσατε, αλλά επιμένετε σε αυτό? Συγγνώμη, κράτησα μια στάση ευπρεπίας. Η νομαρχία, παρόλο που δεν είχε τις δυνατότητες, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή βοήθειας προς τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, με όλες τις δυνάμεις. Σε 24-ωρη βάση είμαστε στους διάφορους δήμους, έχουμε σύντηση με δική μας πρωτοβουλία προς τους καταβλισμούς, αγοράσαμε sleeping bags, μας κάναν προσφορές, σκεπάσματα, φακούς, και κάποια στιγμή παρουσιάζεται η εικόνα της καταγγελίας ότι η νομαρχία θέλει να προβληθεί και να πει ότι είναι δικά της τα χρήματα για την οικονομική ενίσχυση. Θεωρώ αυτές τις πολιτικές και τις τακτικές τις φθηνές, ότι εμένα δεν με αγγίζουν και ότι δεν θα με αγγίξουν ποτέ.
Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ώρα για τέτοιου είδους. Λυπάμαι που κάνω αυτές τις δηλώσεις συνέχεια, γιατί οι πολίτες, οι συμπολίτες μου πρέπει να ακούσουν και την άλλη πλευρά. Όχι μόνο εκεί, την επίσημη πλευρά, η οποία κατήγγειλε την Ομάρχη Αθηνών για εγωκεντρισμό και για ό,τι άλλο κατηγγέλθει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους διαμάχες ξανά. Κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι διαμάχη. Προς Θεού, ακολούθησα πιστά τις εντολές όλων πάνω από εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσετε ότι αυτό που προέχει είναι να βοηθήσουμε τους αστέγους. Γιατί μοναδικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι να μηδενίσουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας και τίποτε άλλο. Εφόσον λοιπόν συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ας ξεπεράσουμε και φαντάζομαι ότι μετά την αν αλλάξουμε, αν καταφέρουμε να αλλάξουμε σελίδα, να το αποδεικνύουμε κιόλα. Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε όχι σελίδα, μόνο με φραστικά σχήματα, θα έχουμε χρόνο για τέτοιου είδους συζητήσεις. Κύριε Πρεσβύρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ, κύριε Παυλόπουλε, γεια σας. Καλή σας ημέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, ώρα για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.